Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ, μάλλον πριν αναφερθώ στο θέμα μας, και λόγω ιδιαίτερης ευαισθησίας, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κατά τη δική μου άποψη, αυτών των ημερών. Αναρωτιέμαι αν επιτέλους δικαιούται ή όχι η ελληνική κοινωνία να έχει μία απάντηση σε σχέση με την ελλιπή ή, θα έλεγα, επιλεκτική μετάδοση των προσπαθειών των αθλητών μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, τη μεγαλύτερη διοργάνωση, αθλητική διοργάνωση που γίνεται κάθε 4 χρόνια και φέτος βέβαια γίνεται κάτω από ειδικές συνθήκες και με τους αθλητές μας να βιώνουν μια ιδιότυπη αγωνιστική μοναξιά. Αυτά όμως που γίνονται σε σχέση με τη μετάδοσή τους από το κρατικό κανάλι είναι πράγματα παράδεκτα, κύριοι συνάδελφοι. Αναφέρω τις περιπτώσεις του πρωταθλητή μας, του κ. Πετρούνια και του Γκιόνι, που δεν είδαμε καθόλου τον αγώνα τους, της Κορακάκη και του απαράδεκτου χαρακτηρισμού εκ μέρους του παρουσιαστή της, του κρατικού μας καναλιού, που μάλλον δεν αναγνωρίζει, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει είσαι έστω και έκτος Ολυμπιονίκης. Είσαι Ολυμπιονίκης. Αλλά εγώ δεν θα έλεγα μόνο αυτό. Θα έλεγα ότι ακόμα και το να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίζουμε σε όλους. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας υπεύθυνος για αυτά, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην ΕΡΤ, για να απαντήσει. Θα αναλάβει επιτέλους κάποιος την πολιτική αλλά και τη θεσμική ευθύνη. Ή μήπως θα ακολουθήσετε την προσφυλή τακτική να τα φορτώνετε όλα σε κάποιον υπάλληλο, πιθανόν να γίνει αυτό για να κλείσει εκεί το θέμα. Τώρα θα ήθελα να πάμε στο αντικείμενό μας, που είναι το θέμα της παιδείας. Με το νομοσχέδιο αυτό, δυστυχώς συνεχίζεται η νοσηρή παράδοση του Υπουργείου Παιδείας, σημαντικά νομοθετήματα να κατατίθενται μέσα στο καλοκαίρι με τα σχολεία κλειστά και την εκπαιδευτική κοινότητα εκτός του φυσικού της χώρου, με απόντες γονείς και μαθητές, αυτούς δηλαδή στους οποίους αφορά κατά κύριο λόγο. Θα έλεγα ότι δεν πρωτοτυπείται, το έκαναν και άλλες κυβερνήσεις πριν από εσάς. Φαίνεται πως έχει πια καθιερωθεί στην Ελλάδα σαν το μόνιμο σύστημα νομοθέτησης για την εκπαίδευση. Το μόνο που δείχνει αυτή η πρακτική είναι ότι η κυβερνητική εξουσία έχει ένα αξεπέραστο φόβο απέναντι και στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία. Γι' αυτό και επιδιώκει να νομοθετεί πάντα ερήμην τους. Και μάλιστα θέλει να νομοθετεί χωρίς κανένα προηγούμενο πολιτικό και κοινωνικό διάλογο. Όμως, νόμοι που παράγονται χωρίς ζήμωση με την κοινωνία και χωρίς καμία συνένεση, νόμοι που φτιάχνονται από μανδαρίνους, όση εμπειρία και γνώση και αν νομίζουν ότι έχουν αυτοί, είναι καταδικασμένοι να μην έχουν πολλή ζωή. Έτσι, η εκπαίδευση στη χώρα μας έχει ταλαιπωρηθεί και δοκιμάζεται, ως ολίγοι τομείς, από τέτοιες βραχυπρόθεσμες και τις συγγενείς νομοθετήσεις. Αυτή η κυβέρνηση είναι ένα ακραίο παράδειγμα αιμονής σε αυτή την πρακτική. Μπροστά στην αγωνία σας για τις διαβόητες μεταρρυθμίσεις, αδιαφορείτε για την προοπτική και την αντοχή στον χρόνο που θα έχουν όσα νομοθετείτε. Έτσι λοιπόν φέρνετε ένα τεράστιο νομοσχέδιο με 220 άρθρα. Στην πραγματικότητα είναι τουλάχιστον 3 νόμοι σε ένα. Χαρακτηριστικά, μόνο το μέρος με την εκκλησιαστική εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο. Το ίδιο και η ενότητα που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μετά τα εισαγωγικά άρθρα, έρχεται το μέρος που αφορά στις δομές και τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι 53 άρθρα. Σε αυτό μετράμε 43 τίτλους στελεχών. Θέλετε να θεσπίσετε τη συγκρότηση ενός ιεραρχικού, διοικητικού και ελεγκτικού μηχανισμού πολλών θέσεων. Καθιερώνετε την πολυθεσία μιας εκπαιδευτικής νομεκλατούρας, στην οποία θέλετε να υποταχθεί όλη η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Μια πολυπρόσωπη ιεραρχία, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η κυριαρχία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτή έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή για την ανάθεση καθηκόντων σε όλο το στελεχειακό δυναμικό και την ίδια ώρα αποκλείται κάθε δυνατότητα αποφασιστικής παρέμβασης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εν τω μεταξύ, για την επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών απουσιάζει ή σκοπίμως αποφεύγεται τόσο ένα στοιχειώδες σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, όσο και μια διαδικασία που να εγγυάται πραγματικά αξιοκρατική λειτουργία. Πρόκειται για ένα αυταρχικό μοντέλο που το καθορίζει η πολιτική αντίληψη της παράταξης που κυβερνά. Δέσμοι αυτής της αντίληψης, αρνείστε να συνεκτιμήσετε την εμπειρία τόσων χωρών, ακόμα και στην Ευρώπη, που θέλετε πάντοτε φραστικά να εκθιάζετε. Παραδείγματα δηλαδή που έχουν να παρουσιάσουν σημαντικά και επιτυχή αποτελέσματα με βάση τις δομές του εκπαιδευτικού του συστήματος.
Κι όμως αυτές οι δομές απέχουν πάρα πολύ από το μοντέλο που εσείς θέλετε σήμερα, το 2021 και όχι τη δεκαετία του 60 ή του 70, να θεσμοθετήσετε. Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά στην αξιολόγηση στελεχών και προσωπικού της εκπαίδευσης. Θεσμοθετείται ένα σύστημα αξιολόγησης που ολοκληρώνει το ιεραρχικό, αυταρχικό μοντέλο αυτού του νομοσχεδίου. Ένα σύστημα μονόδρομης αξιολόγησης, μόνο από πάνω προς τα κάτω, με βάση την ιεραρχία του διοικητικού μηχανισμού που κατασκευάζεται. Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας καταδικάζεται σε υποχρεωτική σιωπή. Δεν προβλέπεται καν να έχει δικαίωμα γνώμης. Μόνο στο άρθρο 61, παράγραφο 6, προβλέπεται ότι στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του έργου από τους υφισταμένους τους. Και εκεί όμως προβλέπεται μόνο για το μόνιμο προσωπικό. Αποκλείονται αδικαιολόγητα οι αναπληρωτές που μετέχουν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία και ολοκληρώνουν τη λειτουργία του σχολείου. Χωρίς αυτούς, δεν θα μπορούσε να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα όταν μάλιστα την άσκηση των καθηκόντων τους δεν διαφέρουν από τους άλλους συναδέλφους τους. Δεν υπακούει σε καμία λογική να αποκλείεται τους αναπληρωτές που υπηρετούν, αλλά δεν είναι μόνιμο προσωπικού, για λόγους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις επιλογές της πολιτείας. Στο τέταρτο μέρος, ερχόμαστε στις διατάξεις για την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Στο πρώτο κεφάλι, υπάρχει μία καταρχήν θετική κατεύθυνση. Αναφέρομαι ιδίως στη δυνατότητα επιλογής των διδακτικών βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς μεταξύ των εγκεκριμένων βιβλίων που εντάσσονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Το πολλαπλό βιβλίο, η υπέρβαση της πρακτικής του ενός και μοναδικού βιβλίου, πιστεύουμε ότι μπορεί πράγματι να έχει θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ίσως να αποτελεί και μία αρχή για να αποσπαστούμε από την οστηρή κυριαρχία της αποστήθησης στη συμμαθησιακή πρακτική. Πιστεύουμε ότι τα βιβλία του Μητρώου θα πρέπει να είναι ψηφιακά διαθέσιμα και προσβάσιμα τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης τους αλλά και αυτής της διαφορετικής επιλογής σε επιμέρους ενότητες ενός μαθήματος. Η αναγκαία όμως βάση για τη θετική λειτουργία του συστήματος είναι η άμεση και καθολική προσβασιμότητα. Χωρίς αυτήν, το πολλαπλό βιβλίο θα λειτουργήσει και αυτό σαν ένας παράγοντας ανεπίτρεπτων ανισοτήτων στη λειτουργία των σχολείων. Θετική θα μπορούσε να είναι και η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων στα δημοτικά σχολεία, άρθρο 89. Όμως εδώ εισάγεται πλαγίως στην εγκατάλειψη ουσιαστικά του ολοήμερου σχολείου, ίσως και λόγω κόστους των υπεροριών. Αυτό δείχνεται αφού εδώ καθιερώνεται δωρεάν υπεροριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών, η οποία λέτε ότι απλώς να συνεκτιμάται στην ατομική αξιολόγησή τους ή και στην επιλογή τους ως τελεχών της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια έχουμε και την περίφημη ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή. Το ιεραρχικό αυταρχικό μοντέλο θα εφαρμόζεται και σε κάθε σχολείο ξεχωριστά. Ισχυροποιείται ο διευθυντής και αποδυναμώνεται αντίστοιχα ο σύλλογος των διδασκόντων. Δεν είδαμε πουθενά, ούτε ακούσαμε μία αιτιολόγηση γι' αυτό. Στο πλαίσιο ουσιαστικής παρέμβασης του Συλλόγου Διδασκόντων έχει διαμορφωθεί, το πλαίσιο μάλλον, έχει διαμορφωθεί από το 1985 με τον νόμο 1566. Ποιος λοιπόν είναι ο λόγος που σήμερα θεωρείται ότι πρέπει να γίνει αυτή η ριζική αναθεώρηση? Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν διαπιστώσεις για αρνητική λειτουργία του θεσμού. Χαρακτηριστική είναι προβληματική διάταξη του άρθρου 97 που δίνει τη δυνατότητα πλήρους υποκατάστασης του Συλλόγου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του από τον Διευθυντή και μόνο μετά παρέλευση δεκαημέρου. Καθιερώνεται ένα σύστημα και ένα σχήμα με υπερεξουσίες του διευθυντή που ανάγεται σε αυθεντία, ενώ ο σύλλογος διδασκόντων μετατρέπεται σε ένα απλώς διακοσμητικό συμπλήρωμα του ιεραρχικού μηχανισμού. Απαξιώνεται πλήρως τη συλλογική γνώμη των εκπαιδευτικών. Ο μόνος ρόλος που μπορούν να έχουν είναι η εκτέλωση των άνωθεν εντολών. Και η επίδοσή τους αυτήν θα είναι και το μόνο αντικείμενο της ατομικής τους αξιολόγησης. Έτσι, οι τίτλοι για αυτονομία της σχολικής μονάδας θα έχουν στην πραγματικότητα πολύ μικρή σημασία, αφού θα κυριαρχούν τα κριτήρια της συμμόρφωσης και της ανταπόκρισης εντολές. Ενδεικτική της κυβερνητικής αντίληψης και της νοοτροπίας είναι και η διάταξη του άρθρου 56.
Εκεί ορίζεται ότι η μη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει και συγκεκριμένες ποινές όπως στέρηση μισθού, η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης, ο αποκλεισμός από την επιλογή στελεχών για τα επόμενα 8 χρόνια και φυσικά η στέρηση του δικαιώματος νομιμοποίησης για τους δοκίμους. Η άρνηση διαλόγου και η περιφρόνηση της κοινωνικής συνένεσης οδηγεί την κυβέρνηση αναγκαστικά στην μόνη λύση της επιβολής. Τον εκβιασμό με την απειλή τιμωρίας που ολοκληρώνει το μοντέλο του αυταρχικού κράτους. Και μάλιστα με τον πιο άμεσο εκβιασμό και πρώτα απ' όλα τον οικονομικό για εργαζόμενους που προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειάς τους στην Ελλάδα της παρατηνόμενης κρίσης. Εν τω μεταξύ, ρητά προβλέπεται και η συνέπεια της αρνητικής αξιολόγησης για όσους ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις του σωματείου τους. Κυρία Υπουργέ, έτσι νομίζετε ότι θα αντιμετωπίσετε τις συλλογικές αποφάσεις των επαγγελματικών κλάδων? Έτσι πιστεύετε ότι θα πετάξετε τη συντριπτική πλειοψηφία τους που έχει αποδείξει έμπρακτα ότι δεν υπακούει και δεν υποτάσσεται στις αυταρχικές νομοθετήσεις αυτής της κυβέρνησης? Προφανώς και δεν μπορείτε να παραβλέψετε ούτε να ξεχάσετε ότι βρίσκατε απέναντί σας τις συλλογικές αποφάσεις σε τόσα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη στην αξιολόγηση σχολικής μονάδας, στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, για τις κάμερες στην τάξη, για τις λεαπουσίες και ούτω καθεξής. Από το άλλο μέρος, η κυβέρνηση σηκώνει τα χέρια ψηλά, σαν ως προς την υποχρέωσή της να καλύψει πραγματικά τις ανάγκες ελληνικής εκπαίδευσης. Αντί λοιπόν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, τα δεκάδες χιλιάδες κενά προσπαθεί απλώς να το καλύψει με μπαλώματα όπως με το μέτρο της ανάθεσης της διδασκαλίας. Αναφέρομαι στο άρθρο 100, με το οποίο μπορεί ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος σχολικής μονάδος να αναθέσει μέχρι και 5 ώρες περιοριακή διδασκαλία για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Το ίδιο και στο άρθρο 171 που προβλέπεται η ανάθεση υπεροριακής απασχόλησης για την κάλυψη κενών που αφορούν στην ειδική αγωγή. Υπερορίας και εκεί. Και όχι μόνιμο επαρκές προσωπικό. Ακόμα και εκεί που υποτίθεται ότι όλοι αναγνωρίζουμε πως υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη προσοχής και μέρημνας για τις αυξημένες ανάγκες αυτών των παιδιών. Απλήρωτη υπεροριακή απασχόληση και στους εκπαιδευτικούς ομίλους, τα είπα προηγουμένως. Με όμοιο τρόπο, σηκώνει τα χέρια ψηλά η κυβέρνηση και με τις διατάξεις που προβλέπουν ότι τα σχολεία θα εξασφαλίζουν πόρους με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη διάθεση εγκαταστάσεων και υποδομών ή από δωρεές και χορηγίες. Η πολιτεία αποστασιοποιείται από την υποχρέωσή της για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία και τη στήριξη των σχολείων, που είναι μάλιστα, πρέπει να το τονίζουμε αυτό, και συνταγματική της υποχρέωση. Το πιο σημαντικό όμως εδώ είναι άλλο. Ότι το κράτος όχι μόνο παρετείται από την εξασφάλιση της ισοτιμίας στην παροχή της εκπαίδευσης, αλλά και ενθαρρύνει τις ανισότητες και μάλιστα συνειδητά. Η κυβερνητική παράταξη εφαρμόζει και εδώ την φιλελεύθερη ιδεολογία για την αναγκαιότητα ή και χρησιμότητα των ισοτήτων, την οποία άλλωστε έχει υποστηρίξει ευθασώς και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Κύριοι συνάδελφοι, είναι αντικειμενικά αδύνατο, το είπα και στην Επιτροπή, να αναφερθούμε σε όλες τις περιπτώσεις μοριοδοτήσεων που θεσμοθετεί αυτό το νομοσχέδιο. Θέτεται ένα ανώτατο όριο στη μοριοδότηση των τίτλων σπουδών των υποψηφίων στελεχών, ακολουθούντας τα πρότυπα του νόμου 4547 του 2018 επί Υπουργίας Γαβρόγλου. Βαθμίζονται οι πανεπιστημιακοί τίτλοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί και εξομοιώνονται στην μοριοδότηση με σεμινάρια, επιμορφώσεις ή δημοσιεύσεις. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων θα καταλήξει στο όριο των 28 μορίων για την επιστημονική συγκρότηση. Έχουμε δηλαδή μια επίφαση αντικειμενικών κριτήριων, ενώ η επιλογή θα γίνεται τελικά με την περίφημη συνέντευξη. Από την άλλη, εξομοιώνεται προφανώς λανθασμένα όλους τους μεταπτυχιακούς τίτλους. Προβλέπεται ενιαία μοριοδότηση ανεξάρτητα από το χρόνο σπουδών που απαιτείται για την κτήση κάθε τίτλου και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Και επίσης, για τα μεταπτυχιακά, το νομοσχέδιο αποδέχεται και επιβραβεύει την παρανομία. Δεν υπάρχει, κύριοι συνάδελφοι, καμία πρόβλεψη προστασίας για τις περιπτώσεις μη νόμιμης απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων εκεί όπου επικαλύπτεται ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση περισσότερων του ενός τίτλων. Τέλος, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε την υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό και πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μιλάω για τους εντελώς αναξιόπιστους μεταπτυχιακούς τίτλους, το είπα και στην Επιτροπή αυτό, ανυπόληπτων δίθεν πανεπιστημίων από διάφορες χώρες.
τίτλοι που αποκτάνται μόνο και μόνο με ένα χρηματικό αντάλλαγμα. Και αυτό είναι κοινωνιστικό. Δεν έχουμε το δικαίωμα, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να κάνουμε ότι δεν το γνωρίζουμε αυτό. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να το δείτε. Ξέρουμε ότι η λύση δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ακορυφαίο ζήτημα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας. Εδώ καθιερώνεται ένα σύστημα δίθεν αξιολόγησης. Γιατί η κανονική αξιολόγηση δεν γίνεται με την κρίση μονοπρόσωπων οργάνων και μάλιστα χωρίς προκαθορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ελέγχεται η κρίση του αξιολογητή. Η αιμονή σε αυτά τα σχήματα μεταφέρει απλώς ένα σαφές αλλά ψεύτικο κυβερνητικό μήνυμα. Ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται μόνο από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προφανώς θα ευθύνονται και για την κάθε αποτυχία. Η ευθύνη της πολιτείας αποσιωπάται ή υποτυπάνεται σκοπίμως και προβάλλεται είτε ο εκπαιδευτικός ατομικά, είτε η κάθε σχολική μονάδα μεμονωμένη. Θα αναφερθώ ειδικά στο θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γιατί είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η εύρυθμη λειτουργία της. Υποχρεωτικά θα επανελάβω τις σχετικές αναφορές μου στην Επιτροπή. Είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται στο άρθρο 4 ότι η αναγνώριση διδακτικής υπηρεσίας ισχύει εκτός από τον προϊστάμενο και για τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδαγωγικής ομάδας του Κέντρου της Εκπαίδευσης για την Αηφορία ή Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εξάλλου, αφού η υπηρεσία στους συγκεκριμένους φορείς αναγνωρίζεται σαν διδακτική, θα πρέπει αντίστοιχα και να μοριοδοτείται ως διδακτική με σχετική τροποποίηση προσθήκη στο άρθρο 33. Το ουσιαστικά και νομικά σωστό θα ήταν οι προϊστάμενοι των ΚΠΑ να ορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια επιλογής και όχι από τα τοπικά συμβούλια με τα οποία δεν έχουν καμία διασύνδεση αλλά δεν έχουν και καμία συνάφεια. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η αναγκαία αύξηση του αριθμού μελών στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από 4 έως 6 σε 5 έως 7 λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων των θεσμών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αποστολής τους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τέλος, πρέπει να προβλεφθεί στις μεταβατικές διατάξεις η παράταση λειτουργίας των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. Αντίστοιχα και της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά μέχρι να στελεχωθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Πέρα από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου θα αναφερθώ αναγκαστικά και στο θέμα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα πανεπιστήμια, γιατί με αυτό ασχολείται σήμερα η ελληνική κοινωνία. Σε εκείνο το νομοσχέδιο είχαμε πει την άποψή μας και είχαμε προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα είχαν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Με τη γνωστή κυβερνητική αδιαλαξία δεν ακούσατε. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε απόλυτα. Αποδείχθηκε ότι αυτές οι διατάξεις δεν αφορούσαν τους υποψηφίους που θα έγραφαν σε επίπεδο βαθμών 2 ή 3, όπως ήθελε τότε η κυβερνητική επιχειρηματολογία, και τώρα χιλιάδες ελληνικές οικογένειες αντιμετωπίζουν αυτήν την αδιανόητη αδικία και μάλιστα με παιδιά που έφτασαν να δώσουν εξετάσεις μετά από 1,5 σχολικό έτος, μετά τις γνωστές και μέσα στις γνωστές συνθήκες της πανδημίας. Προφανώς και δεν είναι λύση να προσπαθούμε να αποφύγουμε, κύριοι συνάδελφοι, τις ευθύνες με υπεκφυγές του τύπου «Δεν φταίμε εμείς, φταίνει οι πριτάνοι των πανεπιστημίων που έβαλαν αυτές τις βάσεις». Νομίζω ότι έχουμε χρέος, έχετε χρέος, να διορθώσετε άμεσα τις προφανείς και αδικαιολόγητες αδικίες που γέννησε αυτή η αλόγιστη νομοθέτηση. Γνωρίζουμε ότι απαιτεί περισσότερο πολιτικό θάρρος η δημόσια και έμπρακτη αναγνώριση του λάθους από ότι η φραστική αμονή σε αυτό με τη λογική του «δεν παραδεχόμαστε σφάλματα», ας τα διορθώσουν οι επόμενοι. Εν πάση περιπτώσει, αν θεωρείτε την ελάχιστη βάση εισαγωγής τόσο σημαντική και τόσο απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία και για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα μου επιτρέψετε να πω να την εφαρμόσετε και για τα κολέγια. Το κόμμα μας, το ΜΑΡΙ 25, έχει καταθέσει ειδική τροπολογία για την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, αλλά και τη μη εφαρμογή της και τις τελευταίες πανελλαδικές. Σας καλούμε και τώρα, έστω την τελευταία στιγμή, να αποδεχτείτε την τροπολογία και να την εντάξετε σε αυτό το νομοσχέδιο. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, σας καλούμε να δεχτείτε και την τροπολογία που καταθέσαμε για το ζήτημα της αντιμετώπισης των υποψηφίων από τα εισπερινά λύκια στο σύστημα εισαγωγής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θεσμοθετήσατε κοινή βάση εισαγωγής για τα ημερήσια και για τα εισπερινά σχολεία και καταργήσατε τα ειδικά ποσοστά υποψηφίων από τα εισπερινά λύκια. Αυτό, κυρία Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ίση μεταχείριση. Είναι άμεση αδικία και μάλιστα κατάφορη, αφού επιμένετε να υποκρίνεστε πως δεν γνωρίζετε και πάντως δεν αναγνωρίζετε τις ειδικές συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης αυτών των παιδιών. Κλείνοντας,
Αν θέλαμε να συμπυκνώσουμε σε τίτλους αυτό το νομοσχέδιο, θα είχαμε αντί για αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, να λέμε αυταρχισμός και βαρευματοποίηση, θεσμοποίηση και ενίσχυση των ανισοτήτων, πρωτοφανής απαξίωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ούτως ή άλλως, δεν φαντάζομαι να έχετε την εντύπωση πως υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να μας βρείτε σύμφωνους ή σύμμαχους σε αυτά. Προφανώς, κύριε Υπουργέ, και καταψηφίζουμε επί της αρχής, και κύριε Πρόεδρε, και για τις μεμονωμένες διατάξεις θα τοποθετηθούμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Σακουράφα.